Μελέτη, γιατί
καθημερινότητας του Δήμου. Μετά από τόσα χρόνια είναι τραγική η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στην καθαριότητα και κάθε φορά μία μας φταίει το Υπουργείο Εσωτερικών, μία μας φταίει το Υπουργείο Εσωτερικών, οι θεομηνίες, ο πάσα ένας εκτός από εμάς και από την διοίκηση που ασχολούμαι. Τραγική είναι η κατάσταση στην καθαριότητα, δεν υπάρχουν κάτι σε σημεία που πρέπει να υπάρχουν και μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένας τουριστικός δήμος με μία απαράδεκτη κατάσταση. Επίσης το οδικό δίκτυο είναι κατεστραμμένο και γεμάτο λακκούδες και είναι προσβολή για το Δήμο μας να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Η δημόσια χώρη και αυτή και όλα τα σημεία είναι σε μια κατάσταση απαράδεκτη. Απαράδεκτη είναι η κατάσταση με τα αδέσποτα στο Δήμο μας. Πριν από λίγες μέρες είχε συμβεί ένα κρούσμα με τον ιερέα του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου, ο οποίος πηγαίνοντας την πρώτη του μήνα να κάνει την εξομολογία του στον τρόπο, τον επιτέθηκε με 7 αδέσποτα σκυλιά με αποτέλεσμα να καταλήξει ο ιερέας του κέντρου υγείας. Αυτό το θέμα θα πρέπει να το δούμε σοβαρά, θα πρέπει να παρακολουθεί ένας χώρος από την Αμοροδίμο και να αναλάβουν οι θεσμικές να ασχοληθούν. Οι θετικές καρέες σε όλο το Δήμο βρίσκονται σε άγρια κατάσταση. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία διασφαλίζουν την αναγέννηση και την συντήρηση των τελικών χαρών. Έχει κάνει ο Δήμος κάποιο πρόγραμμα, κάποιο φάκελο για να εναρτήσει αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχει κάποια ετοιμότητα. Επίσης, το πρόγραμμα Leader για τον ομό ανακοινώθηκε και σύμφωνα με τον οπτικό του προγράμματος, ο κάθε Δήμος έχει δικαίωμα υποκολλής ενός φακέλου μέχρι 600.000 ευρώ. Έχουμε ετοιμότητα φακέλου και ποια έργα θα εμβαχθούν από το Δήμο μας. Πριν από λίγες μέρες όλοι λάβαμε γνώση της αύξησης των διοδίων που θα πλήξουν την Διερία και το Δήμο μας, ποια θα είναι τα μέτρα και ποιες θα είναι οι αντιδράσεις που θα κάνουμε. Και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Πούλιο πότε είναι απλήρωτη η υπάλληλη της Διερία και πότε θα πληρωθούν. Κύριε Βιγριάδη. Καλησπέρα. Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, να χαιρετήσω το λογικό της ώρας της συνεδρίας. Επιτέλους, να συνεδριάσουμε κι εμείς μια φορά στην ώρα που συνεδριάζει όλη η Ελλάδα. Προς υπογράφω σχεδόν όλα όσα ανέφερε, ερώτησε η συνάδελφος κύριε Μόγλα. Και έχω και κάποια τρία επιπλέον θέματα τα οποία θα ήθελα, αν υπάρχει δυνατότητα, να απαντηθούν. Κατά πρώτον, στην προηγούμενη συνεδρίαση νομίζω ότι αποφασίσαμε οι συνεδριάσεις τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο να γίνουν στην Πενταριώτισσα. Εξεπλάγει όταν διάβασα ότι οι πρόσωποι συνεδρίες ξανά την αίθουσα συνεδριάσεων στην οποία βρισκόμαστε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια εξήγηση, θα ήθελα να μου δοθεί αν υπάρχει. Κατά δεύτερον, έγινε μια γεώτρηση στην Κοδαριώτησα, η οποία περιμένει εδώ και αρκετό καιρό την σύνδεσή της με τη Δεξαμενή. Και επειδή ελέγχθηκε ως ιδεολογία της καθυστέρησης αυτής η αγορά καινούργιου υποβρυχίου, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπανίκα, γιατί δεν μπαίνει η παλιά, δεν ήταν αρκετή, δεν είχε αποδείξει τις ανάγκες της Κοδαριώτησας. Αφού μέχρι τώρα δεν υπήρχε πρόβλημα, τουλάχιστον να το υπάρχει, εάν και όταν δούλευε. Το τρίτο θέμα που ήθελα να ρωτήσω τον αντιδήμαρχο, τον τοπικό μας αντιδήμαρχο, ήθελα να τον ρωτήσω αν έχει κάνει μια βόλτα εκεί στην περιοχή, στα χωριά της Ενότητας 2 και αν έχει διαπιστώσει και αυτός όπως και εμείς τα ανοιχτά καπάκια και τα ανοιχτά σκάματα που υπάρχουν στις συνδέσεις. Αν τα έχετε διαπιστώσει κι εσείς, κύριε Αντιδήμαρχε, θα ήθελα να γνωρίζω με ποιο τρόπο σκέπτεστε να υπάρξει τέλος πάντων κάποια λύση στο θέμα πριν σκοτωθεί κανένας άνθρωπος. Όπως επίσης ρώτησα και στο προηγούμενο συμβούλιο, απάντηση δεν πήρα με ποια μελέτη και με ποια ανάθεση και σε ποιο ύψος έχει δοθεί το έργο της σύνδεσης με τις παροχές. Θα ήθελα να ξέρω εάν με τη σημερινή συγγνώμη της Δημοτικής Αρχής για την κατάσταση που επικρατεί στην Αποκομιδή νομίζετε ότι λύσαμε το πρόβλημα. Πιστεύετε δηλαδή ότι βγαίνοντας έξω και λέγοντας το πρόβλημα, με συγχωρείτε,
Δεν φταίμε εμείς, κάποιος άλλος φταίει για αυτή την κατάσταση. Πιστεύετε ότι μπορεί και να μας συγχωρήσουν ή μπορεί και να λυθεί κάπως σε κάποιο βαθμό το πρόβλημα? Δική μου γνώμη είναι ότι σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να λυθεί και θα πρέπει να μας πείτε εδώ όλοι οι υπεύθυνοι και οι αρμόδιοι με ποιο τρόπο θα λύσουν το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα ακόμα υπάρχει. Επίσης θα ήθελα να ξέρω και εγώ με ποιο τρόπο σκέφτεστε να αντιδράσετε, να μας οργανώσετε για να αντιδράσουμε όλοι μαζί στην επιβολή νέων διοδίων πολύ μεγαλύτερων από αυτά που ίσια μέχρι τώρα και αν επιτέλους τώρα που συζητείτε το θέμα της ονομασίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας επιτέλους τεθεί θέμα και εδώ να πάρουμε μια απόφαση και να τη στείλουμε όπου δει. Εάν το νομίζετε και εσείς φυσικά. Αλλιώς είμαι πρόθυμος να ετοιμάσω ένα κείμενο για να υπάρξει κάθε ψήφι. Αυτά προς το παρόν, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πολύ, καθώς. Καταρχάς νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εκφράσει τα θερμά συγχαρητήρια στην οικογένεια του Πύρου Δήμαρχου, που είναι και επίκτημος δημότης στο Δήμο μας, και για την συντροφή και για το χαμό, τον αδέρφη χαμό της συντροφήτησας Αναστασίας Κυρδόπουλου. Νομίζω ότι είναι παράληψη τουλάχιστον, αν δεν είναι κάτι άλλο. Και μάλιστα αυτή την ώρα περίπου είναι και η κυρία της. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι πραγματικά αυτό το συγγνώμη που είπε ο κύριος Δήμαρχος σήμερα και ότι φταίει η κυβέρνηση, λέει, γιατί φταίει η κυβέρνηση, γιατί το έχω πει χιλιάδες φορές από την κάρα, για την κατάσταση στην αποκαμιλική του συμβασιούχους, δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα κροκοδίλια δάκρυα που γίνει όταν εκείνος ήταν που ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο είχε δύο φορές ομόφωνες αποφάσεις να μονιμοποιηθούν και να οι παρατασιούχοι 57 το σύνολο να επιμένει και με δική του απόφαση, παραγωνίζοντας εντελώς τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου τις ομόφωνες, να ζητά 35 μόνο. Οπότε το ήρθαν μόνο 11. Σκεφτείτε, αν είχε ζητήσει περισσότερες θέσεις, ίσως να ερχόταν παραπάνω και να μην ήμασταν σήμερα σε αυτή την τραγική κατάσταση όσον αφορά την αποκομιδή και την καθαριότητα. Και βέβαια, αυτό δεν είναι τυχαίο. Όλα αυτά έρχονται να συμπληρώσουν, αν θυμάστε, τον πρώτο χρόνο εκείνο τον επεισοδιακό αυτής της διοίκησης, που ήθελαν με κάθε τρόπο να δώσουν, να παραχωρήσουν σε ιδιώτη, να ιδιωτικοποιήσουν δηλαδή την αποκομιδή και την καθαριότητα. Περίπου 1.200.000 ευρώ, δηλαδή βήμα-βήμα αυτό που κάνει η τοπική δημοτική αρχή, ακολουθώντας και τις επιταγές της κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι να ιδιωτικοποιήσει την καθαριότητα. Και βέβαια, θα θέλω μια παραπέρα εξήγηση. Με ποια διαδικασία έγινε αυτή η ανάθεση που είπατε, πώς χρησιμοποιήθηκαν τα προγραμματοφόρα του Δήμου και ποιες ώρες ήταν αυτές που χρησιμοποιήθηκαν τα προγραμματοφόρα του Δήμου σε μια περίοδο νυχτερινή, Σαββατοκύριακο κλπ. Να απαντήσετε και σε αυτά. Δεύτερο θέμα. Είχα ζητήσει από την προηγούμενη φορά εξηγήσει για την ανάθεση και την υπογραφή μάλλον της σύμβασης που έκανε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΑΔΟ με την εταιρεία Κοπάσκι, αν έχει ξεκινήσει να υλοποιείται αυτή τη σύμβαση. Βέβαια, η Λαϊκή Συμπλήρωση στο ΔΕΑΔΟ της ΔΕΑΔΟ καταψήφισε αυτή την κατάπτυστη σύμβαση που είναι ουσιαστικά ξεπούλημα ενός εκατομμυρίου τόνων χαλικιού με 0,80 του ευρώ, δηλαδή με 80 λεπτά το τόνο. Και θέλω να μας πείτε, γιατί δεν μας το είπατε ούτε την προηγούμενη φορά, κύριε Δημαρχή και πρόεδρε της ΔΕΑΔΟ, για ποιο έργο αυτή η εταιρεία Κοπάσκι που συστάθηκε στις 8 του Μάρτη του 2000
και είναι συμφερόν τον Ζαχαράκη, είπατε. Ποιος είναι αυτός ο Ζαχαράκης και τι θα κάνει. Να μας πείτε, για ποιο έργο τελικά θα παίρνουν αυτά τα χαρίκια ή θα τα πάρουν. Επίσης, όσον αφορά για το ΧΙΤΑ, που νομίζω είναι στην ευθύνη, η κατάσταση είναι τραγική. Έχει ξεπεράσει τα όρια, τα στραγίδια, δεν υπάρχει βιολογικός καθαρισμός, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές, τα στραγίδια φτάνουν στη Χαλκιδική τώρα πια, όχι ως την Κρίτσα. Αλλά σε ερώτηση που έχει κάνει δύο φορές το Κομμουνιστικό Κόμμα, υπάρχουν και απαντήσεις, υπάρχουν και απαντήσεις και υπάρχει και ένα σχέδιο συμμόρφωσης. Αν έχει συμμορφωθεί ο Δήμος, γιατί μία το παραχωρεί ο Δήμος στο Φόδουσα, μία ο Φόδουσα στο Δήμο. Κάτι 327.000 ευρώ ήταν το αντίτιμο, αν θυμάμαι καλά. Απαντήστε για αυτό τι έχει γίνει, είτε από τη μεριά σας, είτε από τη μεριά του Φόδουσα. Ένα άλλο θέμα είναι στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και στο προπροηγούμενο, είχα τοποθετηθεί και τότε, αναθέσατε όσον αφορά το σχέδιο πόλης του Πλεταμόνα σε κάποιον άλλο δικηγόρο και δεν ικανοποιηθήκατε εσύ εισαγωγικά με την εισήγηση της νομικής συμβούλου της κυρίας Καρτζή. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της ανάθεσης, μήπως πήγαν τζάμπα τα λεφτά τελικά και σε αυτόν τον δικηγόρο και η εισήγηση της κυρίας Καρτζή ήταν όπως έπρεπε. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Πήρατε απόφαση για τα 500 τετραγωνικά μέτρα στον Πλεταμόνα για να δοθεί για παιδική χαρά, για κοινοφελές σκοπό κτλ. Κοινοφελή σκοπό κτλ. Τελικά απορρίφθηκε γιατί τίποτα από αυτά που λέγατε δεν έγινε. Απορρίφθηκε από την υποκεντρωμένη. Τι είναι θα κάνετε τώρα, να ξυλωθούν αυτά που έγιναν εκεί. Πρώτον. Και δεύτερον, φάνηκε ότι εννοείται ότι δεν ήταν για κοινοφελή σκοπό. Γιατί όπως απαντάει η αποκεντρωμένη, είναι ακριβώς το σκεπτικό που κάναμε ως λαϊκή συσφύρωση, ότι πουθενά δεν λέει τους όρους της δημοκρασίας που έκανε η Οικονομική Επιτροπή, ότι η παιδική αυτή χαρά θα είναι για κοινοφελή σκοπό, θα είναι δωρεάν πουθενά με απόφαση δημάρχου. Και την απορρίπτει. Της ενέργειας σας παρακαλώ γι' αυτό. Κύριε Δεμπαθιός. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο, εάν έχει συνεδριάσει η Επιτροπή Τουρισμού σχετικά με την έναρξη της σεζόν που έχει ήδη προχωρήσει σε ένα ποσοστό. Εάν δεν έχει συνεδριάσει για αυτή, ποιος έχει κάνει το σχεδιασμό και τι είδους σχεδιασμός έγινε αυτή την περίοδο. Τώρα και εγώ παθώ να τις καταλήγω και των άλλων ζητημάτων, θα αναμένω τις απαντήσεις. Ο κ. Προδιοντής μου. Καλησπέρα και πάλι.
προσωπικών ινών. Γιατί γίνονται αυτή την εποχή, οι άδειες έχει δοθεί από τον Δήμο ή κάποιος άλλος είναι αρμόδιος? Υπάρχει μια θυμολογία στη Λεωτοκαριά ότι θα αλλάξει η τοποθεσία της Λαϊκής, αν ισχύει αυτό, αν που θα πάρει, και η αλλαξιέρεση στην παραλία είναι σε άσχημη η αρχική κατάσταση. Ακούστηκε ότι θα γίνει χορηγία από κάποιον καταστηματάρχη. Αν είναι αλήθεια και αν γίνει, πότε θα γίνει, γιατί είμαστε τέλη Ιουνίου, μέσα έστω. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο είχα θέσει το ερώτημα σχετικά με τις επιχορηγήσεις. Να λάβουμε κάποια ενημέρωση τελικά ποιες εκταμιεύτηκαν και ποιες απολύθηκαν. Δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι να μας απαντήσετε σήμερα, αλλιώς θα το ξαναϋποβάλλω. Θα ήθελα να συμπληρώσω στα ερωτήματα της κυρίας Μόκλα σχετικά με την Δικεδό. Τι ενέργειες έχουν γίνει για τη λύση της επιχείρησης και αν τελικά έχει εγκριθεί η απόφαση? Και από ό,τι είδα στην εισήγηση που μας μοιράζεται τώρα για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, καταργείται η χρηματοδότηση προς την επιχείρηση. Πώς θα πληρώνονται από εδώ και πέρα οι υπάλληλοι, αν αντιληφθεί αυτή η επιχορήγηση από το Δήμο? Επιπλέον, έχω διαπιστώσει ότι υπάρχουν απορρίμματα τα οποία δεν τα μαζεύουν τα απορριμματοφόρα. Σε αυτό φυσικά δεν φταίει ο Δήμος από τη στιγμή που οι δημότες τα τοποθετούν στα σημεία αποκομιδής. Παρόλα αυτά, όμως, ο Δήμος οφείλει αυτούς τους δημότες να τους ενημερώσει με ποιον τρόπο θα γίνει αποκομιδή αυτών των απορριμμάτων. Θα είναι γραφική για ακόμα μια φορά, θα αναφέρω τις λιγούστρες. Το έχουμε αναφέρει το συγκεκριμένο θέμα πάρα πολλές φορές και στο διαδίκτυο αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουν 5.000, δώσαν 5.000 για να γίνει ένα σκουπιδότοπο. Τα περισσότερα φυτά έχουν καταστραφεί και μάλιστα μιλώντας και με φίλους μου γεωπόνους και δασολόγους, μου ανέφεραν ότι παρόλο που τα συγκεκριμένα φυτά είναι ανθεκτικά, παρόλα αυτά θέλουν κάποια φροντίδα, λίγο πότισμα. Τι ενέργειες έχετε κάνει γι' αυτό? Γιατί εγώ δεν ξέρω, δεν υπάρχει κάποια μελέτη σχετική. Νομίζω αυτά είναι καλυμμένα. Ευχαριστώ. Από τον κύριο Λογαρίδη, όντως μέχρι
ζητήματα ιδιοκτησία τη Γεωσέ προ εκμετάλλευση. Μεταφέρθηκαν στην ανώνυμη εταιρεία Γεωσέ από τον Γεωσέ για να εκμεταλλευτούν. Δεν υπάρχει εκμετάλλευση. Δύο τμήματα γνωρίζω και υπήρχαν και ενδιαφέροντα. Από το κασάρικο του σταθμού μέχρι το τέρμα είναι εκταγημένο. Μην κοιτάτε που υπάρχει γραμμή, είναι καταπληκτικό. Εγώ ησυχία δεν ακούει το λαιμό. Πολύ και εγώ μέσα σε αυτούς πετρέπαμε το κατακτηρισμό ως μνημείο σύγχρονης ιστορίας με τη λειτουργία της γραμμής, τη χρήση σε αναστολή ή όχι. Το τμήμα από το σταθμό μέχρι και το τούνελ έχει χαρακτηριστεί που έχουν δεσπονδυνθεί ως μουσείο σύγχρονης ιστορίας. Η γραμμή είναι από αναστολή, από τους πόρους μέχρι και το παλιό σταθμό. Τελούσαν το ίδιο σε σύγχυση. Ομολογώ γι' αυτό γεωργημένα λήφθησαν οι όποιες αμφιβολίες μου για τις πρόσφατες μισθώσεις. Στον κύριο Πουλιώτη, δεν περιλαμβάνουν... Άρα δηλαδή, το κομμάτι του μισθού αθλητού είναι χαρακτηρισμένο ως τι. Είναι καταργημένη γραμμή, είναι η ιδιοκτησία. Όχι, καταργημένη πλήρως γραμμή. Οι γραμμές που είναι σε αναστολή δεν είναι καταργημένες. Είναι σε αναστολή. Είναι επανέλθει σε ποιες κατευθύνσεις που ήταν σε αναστολή. Ενώ ποτέ η καταργημένη δεν μπορεί να επανέλθει. Είναι. Ναι. Κάτι περιμένουμε. Από τη στιγμή. Και θέλω τον κύριο Καλάνη, εδώ. Ήρθε. Δεν θα ακούσε. Από τη στιγμή. Γιατί είχε ασχοληθεί ξανά πάλι με από τη στιγμή που καταργηθεί. Γιατί δεν περνάει στον υποδιοκτήτη. Που ήταν εκείνο το πράγμα. Μα ήταν. Ναι, ενώ πρώτα απ' όλα δεν ξέρω αν έχει προσδιοριστεί αν έχει πέρα πρώτα απ' όλα. Αυτό το λέτε εσείς. Αλλά. Κάτι και εγώ ακόμα. Μα εκείνο το τμήμα δεν υπήρχαν. Δεν ξέρω αν υπήρχαν εσείς. Δεν μπορώ να απαντήσω. Στο δημόσιο έστω. Πάντω όχι στη γέρωση. Η μαγείρωση είναι εταιρεία με μοναδικό μέτωπο το ελληνικό δημόσιο. Αυτό σα λέω. Ότι συνέστησε εταιρεία για αξιοποίηση των ακινήτων προέρχονται από καταργημένες γραμμές. Τώρα αυτό είναι άλλη ιστορία τώρα με την οποία που συγκεκριθεί. Κύριε Υπάρχει, πάντως μου νομίζω ότι δεν θα διεκδικήσουν τις αυτές των ας πού φέρει το τοπικό συμβούλιο μια πρόταση, εμείς στη διάθεσή σας είμαστε, δεν θα είμαστε. Καταργήθηκε σε αναστολή, ήξερα και το θέλω και κόσμο από την αλήθεια της διαθέτει. Το γνωρίζω και ελάβω από τότε που έγινε η καλαρία, γιατί δεν ήξερα πώς είναι να στείλει αυτό στην καλαρία. Είναι περίπου 1,5 ευρώ. Θα γνωρίζει ένα κομμάτι της αναστολή και από τη συνέχεια δεν είναι. Είναι παράδοξο. Είναι παράδοξο. Γιατί το δημιουργούμε πίσω. Το κάνει επίτηδες, γιατί το κομμάτι που είναι ιστορικό σκόπο δεν μπορεί πολύ να λέει. Άλλος το άνθρωπο του Δήμου, το οποίο του ζητάει με τα πολίτες, το οποίο είναι τάχα με την υπό αναστολή και να μην μπορούμε να διεκδικήσουμε εμείς. Θα σας κάνω νομικές ενέργειες, θα το φέρουμε σαν ένα θέμα σε επόμενη φορά. Ας ξεκινήσει από το τοπικό, κύριε Γαλάνη, μια λίστα από τα Λαμονίτης. Να κάνουμε την λίστα συμβούλου. Χρειάζεται, μην υποτιμάτε τα τοπικά εσύ. Γιατί δεν μπορεί να κάνει το τοπικό, κύριε Γαλάνη. Εμπάσει το ελληνικό σκοπό, δεν έχει διαφορετικά τους. Πάντω το τοπικό δεν έχει διαφορετικά τους, τις φασίλες. Ας έρθει από τα τοπικά συμβούλια και βλέπουμε. Στον κύριο Πουκλιώτη, δεν είναι μέσα στην σύμβαση υπέρ συλλογή των βάζων και όχι των βάζων που συνηθίζουμε να γράφουμε, αλλά η διάρρηση γίνεται από επιχειρήματα του Δήμου. Πέρα από την επικοινωνία τηλεφωνική που είχα μετά το ατύχημα με την αυτοκινητόδρομη Αιγαίου, γιατί βρίσκεται εντός τη ζώνη ελέγχου παραχωρησιούχου, όντως δεν έκανα κάτι γραμμό. Ασκήσατε σοβαρότατη την άποψή μου. Θα πάω την πρωτοβουλία αυτά που εξέφρασα προφορικώς να γίνει γραφτός τουλάχιστον να αισθανθούν και την έγγραφη πίεση. Γιατί το άλλο σας το λέω και όχι εσείς πιστεύουν, πιστεύω. Μπορείτε και το ίδιο και σε αυτούς. Για την κυρία Νούλα, γίνονται συνέχεια. Είναι όντως, δεν ξέρω τώρα την εποχή είναι. Γιατί με βάση το αίτημα είναι δίκτυο του ΟΤΕ. Διαρκώς γίνονται αιτήσεις,
της επιχειρήσεων είχαν πρόβλημα με τις ταχύτητες του δικτύου. Η άδεια έχει δοθεί, αν θυμάμαι καλά, γιατί εγώ την υπέγραψα τον Απρίλιο, δεν ήξερα ότι είναι τόσο μεγάλη έκταση και χρονοβόρας. Έχω δεχθεί την μουφές από τον κύριο Βερβανίκη την άλλη μέρα, γιατί είναι στη γειτονιά του, κυρίως για την ταχύτητα της αποκατάστασης. Πιέζουμε όσο μπορούμε, αλλά από την άλλη πλευρά ήταν και τα αιτήματα των επαγγελματιών, τα οποία δεν θα μπορούσαμε να... Το ξέρω, σας λέω, αλλά είναι το ίδιο, είναι στην ουσία το ίδιο. Ναι, δεν πίστευα ότι είναι τόσο μεγάλα τα τραύματα στο δικό δίκτυο, με την πίεση μας είναι την αποκατάσταση. Όποια γίνεται, γιατί είναι γενικά τα δικά μας στοιχεία πολύ... που θα συνοδευτεί και με μια μελέτη που θα έχει να κάνει με τις ασφαλτοστρώσεις και τις ασπεδώσεις του Ανατολικού Ολύμπου, απλά να μεταφερθεί στο κομμάτι που είναι στην πλατεία μπροστά από τις γραμμές. Είναι μια σκέψη η οποία θα την φέρουμε εδώ με εισήγηση πιθανόν για να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Προς το παρόν μέτος έχει. Απλά είχα κάποιες παρατηρήσεις, διότι είχε ξεπεράσει και το χρούσε άλλα καταστήματα, ειδικά το καινούριο που έχει κατασκευαστεί. Για την κυρία Βαρκουφτσή, εξ όσων θυμάμαι, έχουν γίνει δεκτές όλες οι επιχορηγήσεις πλην των εκτεξωμένων δωματίων πόρων και λεπτοκαριάς, διότι δεν υπήρχε καταστατικό σκοπό και επίσης δεν εκταμιεύτηκαν έτσι τα χρήματα από το χρηστικό μέλλον του χώρου που επανέλαβε το αίτημα φέτος για δικούς τους λόγους που είχε λήξει η χρήση, οπότε επανήλθε με νέο αίτημα. Για τις λιγούστρες έχω απαντήσει επανειλημμένα, κάθε τόσο περνάει μηχάνημα η υδροφόρα που δίνουν και τις ποτίζει, όμως δεν υπάρχει ο αντίστοιχος σεβασμός από τον κόσμο και γενικότερα στο θέμα της καθαριότητας. Επειδή επιλείψατε μεγάλη ευθύνη στον Δήμο, ο καθένας σας κρίνει μετά από αυτά που είπα την ευθύνη του Δήμου, αλλά πάνω απ' όλα υπάρχει μεγάλη ευθύνη κάποιων δημοτών οι οποίοι συνεχίζουν να κρεμάνε τα σκουπίδια στις σακούλες, αδειάζουν τα μπάζα στα ρέματα και το πληθυστής. Στείλαμε κάποιους στον εισαγγελέα, καταδικάστηκαν κάποιοι και υπάρχει μεγάλη αυθαιρεσία από ιδιώτες. Ο Δήμος έχει το μερίδιο που το αναλογεί ο καθένας σας κρίνει, δεν μπορώ να παίξω με το σωστά. Όσον αφορά την Δικεδό, υπήρξαν δύο παρατηρήσεις για τη λύση της Δικεδό. Μία παρατήρηση να προσκομίσουμε από την αποκεντρωμή για την λύση της Δικεδό, μία παρατήρηση να προσκομίσουμε τον εσωτερικό κανονισμό που δείχνει ότι μπορούμε να συμμετέχουμε σαν δημόσια προγράμματα και η άλλη παρατήρηση ότι θα συνεχίσουν τα προγράμματα να επιδοτούνται από το ΕΣΠΑ, από το ΕΤΑ, συγγνώμη. Ναι, αν θέλετε να διακόψω και να διακόψω να απαντήσετε εσείς. Με τη δύση της επιχείρησης, είμαστε συνέχεια σε επαφή με την ΕΤΑ και με την αποκεντρωμένη. Η αποκεντρωμένη δεν έχει στείλει ακόμα την απόφαση, γιατί θέλει να ρωτάει και εσά από τους Δήμους τι ακριβώς έγινε, για να μην γίνει κανένα λάθος. Και τώρα περιμένουμε, δηλαδή από μέρα σε μέρα, περιμένουμε την απόφαση. Τώρα για τη χρηματοδότηση, είναι κάπου 300.000 τα οποία τα περιμένουμε, δεν μπορούμε να τα πάρουμε, διότι η εφορία έχει κάνει κατασκευήριο στην τράπεζα. Δηλαδή ό,τι παίρνει μέσα κατάσταση. Είναι απλήρωτο προσωπικό από τον οκτώβριο προσωπικό του βοήθεια στο σπίτι και η μερική σταθμή από τον Ιανουάριο. Από τον Ιανουάριο μα βάζουν χρήματα, δεν ζητάνε φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα. Και μετά κάνει ο Δήμαρχο. Οπότε, εφόσον πρώτα απ' όλα είχε γίνει κατάσχεση, ισχύει ασθενή του. Στείλαμε στην τράπεζα έγγραφο της ΕΤΑ για να γίνει άρση της δέσμευσης και δεν ξέρω, είπαμε ότι εδώ στις εβδομάδες πιθανόν να γίνει άρση, ώστε
να καλύψουμε μεγάλο ποσό και γίνει δέσμευση από αυτά την εφορία. Από τα 300.000 ευρώ τα παλιά. Ούτω ώστε να αποδεσμευτούν τα χρήματα γιατί αφορούν ιστορία. Η κατάσταση έγινε αυτόματα και το νομικό τμήμα επεξεργάζεται το νόμιμο ή όχι. Όπως μας είπαν ότι δεν ήταν νόμιμη κατάσταση, αλλά η κρατεία μας καθυστερεί. Οπότε πρέπει το να χρηματοδοτήσουμε την εκεδό, δεδομένου ότι ο Δήμος θα αναλάβει και το συγκεκριμένο χρέος. Είναι ζήτημα ημερών λύσης. Ο κύριος... Σε μια αίθουσα από χθες και σήμερα στο Καλαμιά της Εθνικής,
μόχλη, αγρογή. Η ανακοπή τρίτου είναι και αναγνωριστική αγωγή. Σε όποιο νομικό συμβουλευτήκατε, ευχαριστώ να δώσω ένα αντίγραφο για να καταλάβει γιατί είχε μεταγραφεί στο υποθυμό φυλακείο. Για τα 12 τμήματα εκπονείται, μάλλον ετοιμάζεται διαγωνισμός, πιθανόν και μέσα στην εβδομάδα, για την, για τοπογραφικές μελέτες. Μέσα στη μελέτη αυτή είναι και η σύνταξη των τοπογραφικών μελετών των 12 τμήματων, ώστε να είμαστε έτοιμοι να τα δηλώσουμε στο κτηματολόγιο. Τον 11. Στην ουσία, γιατί το 1 είναι ήδη τοπογραφηθέν. Για την υπογειοποίηση. Υπογειοποίηση η οποία την οποία είχαμε αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο συμβάτιζε μαζί με την ανάπλαση, διότι προκειμόταν στην ανάπλαση και αποκατάσταση. Μετά την ανάκληση της απόφασης για την ανάπλαση, υποβάλαμε εκ νέου έτοιμα για την υπογειοποίηση. Περίπου προμηνός στη διάθεση σας το έγγραφο, να σας το προσκομίσουμε, ήρθε η απαντητική επιστολή από την ΔΔΕ, που είπε δεκτό το αίτημα, πριν όμως πρέπει να δώσουμε με το ποσό εκτιμάται καταρχήν ότι θα είναι 400.000 ΦΠΑ, 5% τη βαρύνη του Δήμου, και επειδή απαιτείται νέα μελέτη, υποθέτως ότι δεν μεταβλήθηκε ο τρόπος της υπογειοποίησης σε λήψη της αναπλάσεως, ζητούν προκαταβολή 35.000 ευρώ για την εκπόνηση των μελετών. Δηλαδή, τα οποία θα φερθούν το συμβουλικό. Σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, μόλις εξελεχθούν οι πόροι εξιδίων, θα το εισάγουμε το θέμα. Για την ΣΕΠΣ, υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνω τώρα. Γιατί η άλλη μελέτη είχε συνδεθεί με την ανάπλαση. Και τώρα πρέπει να γίνει εξαιρετική μελέτη με τις αποκαταστάσεις. Είναι στην διάθεση σας το έργο. Η μελέτη βέβαια δεν θα εκπονηθεί από εμάς, θα είναι από τη ΔΔΕ, ούτε όμως θα είναι μια προκαταβολή για να μην πάει η μελέτη στο κενό. Θα αφαιρεθεί από το τελικό τίμημα που θα αποδώσουμε 200.000. Για τη ΖΕΦΣ έχει πουληθεί έτοιμα στην διεύθυνση υδάτων για την διόκριση από τη ΖΕΦΣ και είμαστε σε αναμονή της απόκρισης, της έγκρισης. Έχει γίνει μελέτη με χρηματοδότηση της εταιρείας ΖΕΦΣ από την κυρία Φιλό Ευαγγελοπούλου. Ο ιερέας ανάρρωσε, γνωστά λέγα, ταχύ ανάρρωση για να μην δεχθώ και μοφές. Δέχτηκε επίθεση, τώρα κοιτάω και άλλη απάντηση, είναι αλλού συγγνώμη για την... Καλά δεν λέω, το ρώτησε η κυρία Πουλήτα. Τέλος πάντων, όχι εσείς το ρωτήσατε, ναι, ήταν η μορφή για την δόση επιτήριο, είναι σπέκουλα ακόμα και σε φιλερά γεγονότα, τι να πω, δεν ξέρω. Υπάρχει, το αρχισμό ήταν μέσα στο σταθμό μετά. Υπάρχει μια άριστη συνεργασία, μην ξεχνάτε ότι επί των ημερών μας και με προσωπική ενέργεια και έμπνευση ιδρύθηκε ο Πεδίκας, που ήταν το σχέδιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, συνιστήθηκε ως σωματείο, η πρόεδρος η κυρία Ζωρότα και μένει η κυρία Αναστασία Κουτσιμανή και η κυρία Παπαϊπονόμου, τα δραστήρια μέλη. Έχουμε παραχωρήσει ένα χώρο που βοηθούσε και ο πρόεδρος ο κ. Μήλος, όπου πηγαίνουν για ανάλωση στα σκυλιά. Είμαστε συνεργασμένοι με δύο κτηνιάτρους. Όλα τα ζώα, τα αδέσποτα, τηρούμε την υποχρέωση κατά το μέτρο του εφικτού να τα συλλάβουμε, να τα συλλαμβάνουμε, να τα στελώνουμε, να τα κολλιάσουμε και μετά να τα αφήνουμε και πάλι στο υποσύστημα όπως προβλέπει ο νόμος. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αν θέλετε, εξαρτάται από ποια σκοπιά το βλέπετε. Ο νόμος είναι υπέρ της προστασίας του υποσυστήματος, μέρος των οποίων είναι ο Κίον, η Γαλλή, τα πτηνά, οι πέτρες, έτσι και το καθεξής. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι που να μην προσθέτει. Λοιπόν, στην κυρία Πρόεδρε, να την παρέκαψα, συγγνώμη, γιατί ήθελα να ξεκινήσω ανάποδα. Ησυχία λίγο. Για το Λίτερ. Ναι,
τις χαρές, η μελέτη είναι σχεδόν έτοιμη για τις 207.000 ευρώ. Δεν είναι ποιος που μας συμβάζει, θα πάρει το αρκετό σχεδόν, καταφυλώνουμε δύο όπως ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συνομιλίο. Για το πρόγραμμα Leader. Το πρόγραμμα Leader είναι 600.000 με το ΦΠΑ, πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι μελέτες είναι σχεδόν έτοιμες, πρόσβαση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις από οδηγούς επιχειρήσεις δευτερογενούς τομέα, μεταποίησης. Οι δρόμοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι προς μελέτη, είναι ο δρόμος που οδηγεί της νέας Εφέσου που οδηγεί στο Νατούρα, γιατί έχει ήδη τους δευτερογενούς τομέα λιπάσματα του κ. Μουγκαράκη. Είναι ένας άλλος δρόμος που οδηγεί σε σειλό συγκεντρικού προσώπου Δημοτικού Συμβούλου και καλύπτει τους Δήμους κοινότητες Κονταριωτήσεις Αγίου Σπίρδωνα και Βροντούς από το κρατήριο του Διονύσου Δεμελέγα και είναι και ο δρόμος που στην Καρίτσα που οδηγεί στο καραμπίτου το τυροκομείο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, γιατί η ΖΕΦΣ έχει γίνει. Υπάρχει μόνο το ελαιοτριβείο του Γκριμούρα, το οποίο και αυτό εκπονείται, δεν φτάνουν τα χρήματα, αλλά επειδή δεν είναι ακόμα όριμο, πιθανότατα στο φιλόδημο στίο που θα ανοίξει στα πολύ κοντά για αγροτιοδοτία, να εντάξουν και εκείνη οδοπία. Για την κυρία Κουρίτα, εντάξει, είναι καθαρά η διαφωνία μας πολιτική και όχι ουσίας, γιατί μακάρι είχαμε μόνιμο προσωπικό, αλλά η συνοδεία απορριβματοφόρου από την φύση, από τη γέννηση του ανθρώπου που πάμε εκεί, έχει τον άντα ως Ρωμαϊό και στην αποκομιδή και συνοδούς απορριβματοφόρου μας ήταν 15 γυναίκες, οι οποίοι έχουν περιορισμένες ατοχές. Δεν υπάρχει καμία ρατσιστική εννοείται διάθεση, αλλά ο ΑΣΕΡ με βάση τα απόλυτα αντικειμενικά κριτήρια μας έστειλε 15 γυναίκες και υπάρχει αργοπορία, εξαντλούν το φιλότιμό τους, εξαντλούν τις δυνάμεις τους και τις ευχαριστώ από άνθρωπος που μιλούσαμε και για τον παπά. Δώσαμε απάντηση, η Κοπάσκη έχει καταστάσει. Με απευθείας ανάθεση έκτακτο, το απάντησα. Τα απορριμματοφόρα δεν νοικιάζονται. Δεν νοικιάζεται κανένα απορριμματοφόρο. Με πώς θα χρησιμοποιεί ο κύριος Φιλίδης. Με Κουρίτα, να τον αφήσουμε να απαντήσει. Δεν θα απαντήσει. Αν τον αφήσετε, θα απαντήσει. Δεν έχουμε μισθό σε απορριμματοφόρα, μισθό σε προσωπικό. 20 άτομα μέσω του κυρίου κυρίου. Και 25 μέρες. Με απόφαση δημάρχου, με βάση το άρθρο 32, 44, 12 παράγραφος 6 και 209 παράγραφος 7 του κώδικα δήμων και κοινοτήτων. Τι δεν καταλαβαίνετε. Ωραία. Αφού το καταλάβατε, πάμε στο δεύτερο. Κοπάσκι, απήντησα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, σας παραπέμπω σε εκείνο τα πρακτικά. Χιτά, ο Φώτσα είναι υπεύθυνος, οτιδήποτε θέλετε μπορείτε να στείλετε. Το υλικό ενός εκατομμυρίου, όχι. Μα δεν απόπτεται. Τα πάρετε
Σήμερα μίλησα και κατά τέλο. Αναφερθήκατε πάρα πολύ σωστά για την αποκομιδή και τα προβλήματα με το σύμφωνο τη πάυση των σφαίρων με 35 ευρωπαϊκού και όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε και κυρίω ο αντιδήμαρχο ο κ. Σταλίτ. Σήμερα όμω έπρεπε να αναλάβει ο ιδιώτη με βάση την προγραμματική σύμβαση που υπογράψαμε, αποφασίσαμε μάλλον το βράδυ και συνεχεία θα έπρεπε σήμερα να πει ο ιδιώτη και να λυθούν τα προβλήματα κυρίω στο τουριστικό κομμάτι, στο οποίο δεν υπάρχει όπω προλαβαίνω και τα προηγούμενα σε προηγούμενα συμβούλια, δεν υπάρχει άλλη λύση από το να επέμβει ο ιδιώτη κατά του τελικού μήνε. Και εδώ θα πρέπει όλοι οι συνάδελφοι οι δημοτικοί συμβούλοι να καταλάβουν ότι όλο ο Δήμο το καλοκαίρι δεν καπλασάει το πληθυσμό. Δεν μπορούμε να δούμε 10 φορέ παραπάνω προσωπικό, δεν μπορούμε να συντηρήσουμε 10 πλάσιο στόλο αυτοκινήτων κ.ο.κ. Παρακαλώ, σα είπα περίοδο. Εάν δεν μπορέσουν να διδασέψουν την καθαριότητα, θα πρέπει να πάρουμε άλλα μέτρα. Ο κόσμο έξω είναι εξαρτημένο. Θέλω να μου πείτε γιατί δεν, σήμερα δεν αναλαμβάνει διότι. Εμένα και όλοι συμβούλοι. Σα απάντησα γιατί δεν έχει έρθει η έλλειψη από την δεδομένη. Πρώτο. Δεύτερο. Επειδή όχι απλά συμφωνώ μαζί σα, επαυξάνω. Για μένα. Κύριε Ζδάνη, με ρωτήσατε. Μην διακόπτετε κι εσεί, εσεί έχετε πιο πριν παρατηρήσει. Το άρθρο 58 παράγραφο Β στις αρμοδιότητες Δημάρχου λέει ότι ο Δημάρχος εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ό,τι θέλει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν ρωτάτε εμένα, εγώ είμαι υπέρ του ιδιώτη φούρνου. Το Δημοτικό Συμβούλιο θέλει μία ενίσχυση, από εκεί πέρα ακολουθούμε τους ρυθμούς όλων των υπηρεσιών και όλων των διαδικασιών. Δεν έχω να απαντήσω κάτι άλλο, κύριε Στάνη. Ξεπερνάει πρώτα απ' όλα τη βούλησή μου, γιατί τη γνωρίζετε και σας την έχω εκφράσει και κατευθείαν και δημόσια και της κυρίας Σανέλα και άλλων συνομιλητών. Από εκεί και πέρα είμαστε έρμεα των διαδικασιών και των προθεσμιών. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο και εγώ θα ζητήσω συγγνώμη για κάτι το οποίο δεν το ήθελα, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκτιμώ ότι εδώ στον επομένων 4-5 ημερών θα επιστρέψει η επενδυτική από την αποκεντρωμένη. Είναι μια εκτίμηση, κύριε Στάνη. Τι να κάνουμε. Να ακουστείτε, γιατί δεν ζούμε τραγικά. Δεν πέρασε αυτό το οποίο ονειρευόμουν. Ενδεχομένως να υπάρχει σε προγραμματισμό του συνδυασμού για την επόμενη θητεία και με βάση αυτό να μας επιλέξει ο κόσμος που θα πρέπει να θητεία ή όχι. Προ τη στιγμή πάμε έτσι, τι να κάνουμε. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα που δεν πέρασε την πρώτη φορά, γιατί το βαθμό μου ψηφίστηκε τότε. Έπρεπε να το δοκιμάσουμε και λέω, κύριε Λάπα. Γιατί, αφού μετά και στη συμφωνία. Από εκεί και πέρα προσπαθώ να πω ότι με την προσέγγιση του 16
θέμα να ξαναβάλω υπογραφή. Θα σα απαντήσω κατηδίαν που προέκυψε κάποιο περιστατικό και στην ουσία με ΣΥΦ. Ποιο είναι ο Είμαι ο κ. Δήμαρχος,
της Ιππιέλειας για μέσω του αστυνομικού τμήματος 2 Ολυμπιακού ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Ολύμπους Μάραθον το επόμενο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ενημερώνω το σώμα. Το Σάββατο